Με πολύ θετικά σχόλια έγινε δεχτή από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την συνεχιζόμενη κρίση τη πανδημία στην βάση τη φορολογική του δήλωση. Με την συγκεκριμένη πρακτική, σημειώνεται, εξασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειμενική κατανομή δαπανών και αποθαρρύνεται ουσιαστικά η απόκρυψη εσόδων από τι φορολογικέ δηλώσει. Η πρακτική αξιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων για σκοπού αποζημιώσεων χορηγιών στήριξη αποτελεί βέλτιστη πρακτική και πρέπει να υιοθετηθεί ω καθολική σε όλε τι περιπτώσει κρατικών δαπανών που αφορούν σε στήριξη επιχειρήσεων ή νοικοκυριών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η νέα στήριξη των επιχειρήσεων φαίνεται να είναι δημοσιονομικά υποφερτή εκ πρώτη όψεω και προσθέτει πω αν και δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί δευτερογενείς επιδράσεις, οι δευτερογενεί επιδράσει, οι συγκεκριμένε δαπάνε ερούνται εν μέρη τονοτικέ για την απασχόληση και την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, προσθέτει πω σημαντικέ είναι δύο παράμετροι του σχεδίου στι οποίε πρέπει να γίνει ειδική αναφορά. Η στήριξη που ανακοινώθηκε είναι στοχευμένη και ρητή ω προ τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων. Αυτή η προσέγγιση προσδίδει προβλεψιμότητα στη συνολική δαπάνη που θα γίνει, με το τελικό ποσό να αναμένεται πω ανακοινωθεί όταν θα ολοκληρωθεί η ανάλυση των φορολογικών δηλώσεων των δικαιούχων. Εξαιρετικά θετική είναι η αξιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι για το τρίτο τρίμηνο του 2019 ω το μέσο υπολογισμού του ποσού στήριξη. Η πρακτική αυτή εξασφαλίζει την δίκαιη κατανομή των ποσών με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία αντικατοπτρίζουν τον βαθμό στον οποίο έχει πληγεί ο εκάστοτε δικαιούχο. Αυτή η πρακτική καταλήγει, εδρεώνει την φορολογική δήλωση ω αντικειμενικό κριτήριο για την στήριξη και ενθαρρύνει μελλοντικά την σωστή υποβολή φορολογικών δηλώσεων. socio.